Σπύρο Κλαδά, γιατί και αυτός και πραγματικά παρεμβαίνει. Μάλιστα. Πάμε να τον ακούσουμε. Στην Ελλάδα συνήθως πάρα πολλοί δοκιμάζουν την ηθική των άλλων, την επικρίνουν, δίνουν νέα όρια σε αυτήν, αλλά όταν έλθει η ώρα τους να απολογηθούν, δεν τους βρίσκουμε. Το θράσος έχει περισσέψει. Συνολικές και βαριές επιθέσεις κατά της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα με την ευκαιρία μιας εθνικής τραγωδίας έχουν σήμερα βυθιστεί για ένα και μόνο λόγο. Δεν αντέχει η δημόσια ηθική των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ ούτε για 5 λεπτά στον κοινωνικό έλεγχο. Δεν μιλώ μόνο για την περιβόητη πια περίπτωση Ραγκούση και τον έλεγχο που γίνεται. Μιλώ για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με τη δημόσια ηθική. Αν το ψάξετε, κάπου στο τέλος βρίσκεται και ένας άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα λέω διότι όταν βαδίζουμε σε εκλογές και αντί του πολιτικού αντιλόγου μετερχόμεθα και δι μετέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν τον τρόπο τη δημόσια ηθική ως να είναι κτήμα του, ως να έχουμε ξεχάσει όλοι τι έγινε και τι δεν έγινε κατά το χρόνο της δικής του κυβέρνησης, κάνουμε το ίδιο λάθος που κάνουν πάρα πολλοί εθεροβάμενοι στους πολιτικούς. Πιστεύουν ότι οι αμαρτίες είναι των άλλων και οι αρετές δικές τους. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να προχωρήσει σε αυτό που πάντοτε έκανε. Συνεργασία με τις υγιείς κοινωνικές δυνάμεις στη βάση της, προσπάθεια να εμφανίσει την εργασία της, να δώσει ελπίδα στον κόσμο ότι μια καλύτερη εποχή έχει ξεκινήσει και δεν θα σταματήσει.